Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε το Magic Box του Ιουνίου που κατά έναν μαγικό τρόπο έφτασε σχετικά νωρίς αυτή τη φορά, γιατί 14 έκτου έφτασε εδώ, είχα εγώ την ειδοποίηση, 15-16 το πήρα εγώ, οπότε το πήρα περίπου εκεί, δηλαδή στα μέσα Ιουνίου έφτασε το κουτί. Να πούμε ότι είναι το αγγλικό συνδρομητικό κουτί που ανοίξει τον Hard Group όμιλο όπως το Z-Box και το Poppin' Box. Εδώ είναι και το πιο οικονομικό που μας βγαίνει, δηλαδή με 20 ευρώ το μήνα έρχεται μόνο. Αν και εντάξει, έχουμε δει και κακά κουτιά, έχουμε δει και καλά κουτιά, αλλά είναι και το πιο οικονομικό. Οπότε λες για 20 ευρώ, λίγο πολύ θα τα βγάζει τα λεφτά του. Αρκεί να μην έχουμε, ξέρεις, deep απλά αντικείμενα ή ξέρω εγώ διάφορα άκερα. Γιατί το έχει πολύ, είναι random η θεματολογία του, δεν έχει κάποια συγκεκριμένη θεματολογία. Και μπορεί να βρει πραγματικά ότι να είναι αντικείμενα μέσα. Και αυτό που πλέον κάνει με τα μπλουζάκια δεν μου αρέσει. Που βγάζει δικά του μπλουζάκια, δεν παραπέμπουν κάπου, αλλά δεν πειράζει. Σε κάποιου αρέσει. Πάμε να δούμε τι μα έβερε αυτή τη φορά με τα 20 ευρώ που δώσαμε, τι πήραμε. Λοιπόν, τα ανοίγουμε. Έχουμε ένα καπέλο που δεν θυμάμαι κι εγώ πόσες φορές το έχω. Ωραίο σαν αντικείμενο, αλλά όχι για κάποιον που είναι παλιό συνδρομητή σε αυτούς. Ένα καπέλο του Iron Man από την BioWorld. Πάρα πολύ ωραίο καπελάκι. Δηλαδή, μόνο αυτό το καπέλο, ας πούμε, στην Ελλάδα κάνει περίπου μόνο αυτό τόσο. Κάπου στα 15, κάπου εκεί πάνω αυτά τα καπέλα περίπου στην Ελλάδα. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Civil War, είναι την license και αυτά. Από την BioWorld, ένα πάρα πολύ ωραίο καπελάκι, το οποίο το έχω αρκετές φορές. Λοιπόν, συνεχίζουμε, δεν ξεκινάμε και πάρα πολύ καλά. Και έχουμε εδώ, βλέπω κάτι λάμα. Λαμαγκέντον 2, The Alpacalypse, ναι. The Alpacalypse, ναι. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Έχουμε εδώ τα λάμα, ας πούμε, κάνανε, φέραν την αποκάλυψη τα λάμα. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Βλέπουμε εδώ μια συμμορία από λάμα, κάτω νεκροκεφαλές και αυτά. Δεν ξέρω αυτό αν παραπέμπει κάπου ή αν πλάι είναι κάτι που τους ήρθε στο μυαλό, σου λέει να κατσαβάλουμε ένα κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο σιδιάκι. Ρωτήστε με τώρα κάποιος κάτω στα σχόλια αν ξέρει από πού είναι αυτό, γιατί έχουν βγει τις τέτοιες χαζές ταινίες. Δεν ξέρω αν απλά είναι ένα σχέδιο που τους ήρθε ή αν το βρήκαν κάπου. Born Geeky. Και εδώ έχουμε το ίδιο σχέδιο της μπλούζας και εδώ πέρα. Τώρα εντάξει, και πίσω μας λέει, ας πούμε, τι έχει. Λαμαγκέντον 2, δεν ξέρω τώρα αυτό αν τίποτα είναι από κάνα παιχνίδι ή αν είναι αυτά που κάνει κάνα παιχνίδι. Ένα ακόμα αντικείμενο το οποίο επίσης δεν ξέρω πόσες φορές το έχω, και αυτή τη φορά μου φαίνεται να το χρησιμοποιήσω. Γιατί το έχω τόσες φορές που έχω δώσει ένα σε φίλο, έχω δώσει ένα IKEA, ένα αλλού. Το ένα το έχω κρατημένο για μένα, έτσι ξέρω εγώ, καβάτζα. Αυτό μου φαίνεται να το χρησιμοποιήσω. Θα το ανοίξουμε για να το δούμε. Είναι παγωγίστες, ας πούμε, της Marvel, ξέρω εγώ. Και έχουμε, νομίζω, από το πράγμα, από τον Captain America, ναι, του Hulk και του Iron Man. Όχι, αυτή τη φορά θα το χρησιμοποιήσω, εντάξει. Θα φτιάξουμε πάγο, ας πούμε, θα πίνουμε whisky με παγάκια του Iron Man. Ωραίο whisky αυτό. Ωραίο, εντάξει. Ωραίο και αυτό σαν αντικείμενο, αλλά το έχουμε βγάλει αρκετές φορές, ειδικά όσοι είμαστε, ξέρω εγώ, καιρό συνδρομητές αυτούς. Και αυτό που κάνουν είναι χαζουμάρα, το κάνουν συχνά. License είναι αυτό, εννοείται από το iCap, λογικά. Από αυτήν την εταιρεία. Και έχουμε τίποτα άλλο, μόνο αυτά είχαμε. Α, έχουμε ακόμα κάτι. Ένα adult collector, ας πούμε. Adult collector, όπως μας το λέει. Ναι, adult collector. Τέλος πάντων, έχουμε τον Joker σε ένα φιγουράκι πλαστικό, ένα collectible τέλος πάντων από την SD Toys. Θα το ανοίξουμε να το δούμε. Έχουμε τον Joker από το Suicide Squad την έκδοση. Ο Jared Leto Joker. Ωραίος, ωραίο φαίνεται αυτό. Να το ανοίξουμε όμως, να έχει και ζηλοτέιπ. Ζηλοτέιπ του μάλλανε. Να είναι καλά κλειστό, να μην ανοίξει και φύγει εδώ ο Joker και έχουμε να πούμε κάνα παρατράγουδο. Μ' άρεσε όμως, δηλαδή το κρατάνε αυτό τις περισσότερες φορές τουλάχιστον. Δηλαδή σε κάθε τους κουτί θα βάλουν και ένα έτσι steel collectible μέσα, να έχει είτε φιγουράκι είτε ξέρω εγώ. Όχι, ωραίος πλακατζής είναι. Α, τώρα μου θυμίζουν κάτι αυτά. Αυτά πρέπει να είχαμε δει ένα παρόμοιο από το Big Bang Theory. Νομίζω ήταν άλλη εταιρεία εκείνη, θυμάμαι, αλλά μοιάζει πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα τόσα που βγαίνουν σε αυτό το στυλ, τι να πρωτοσυλλέξει κάποιο, να πρωτοσυλλέξει Funko, να πρωτοσυλλέξει Q-Fig, να πρωτοσυλλέξει κάτι τέτοιο, τι να ξεκινήσει κάποιο και τι να αφήσει. Ιδιαίτερο και το υλικό του είναι λίγο χαζό, εντάξει. Πιο σκληρό πλαστικό, ας πούμε, δεν όπως τα βίνιλ τα ποπάκια που βλέπουμε, είναι έτσι τετραγωνισμένο, πίξελο να σου λέει αυτά. Στα τατουάζ έχουν μείνει πιστοί, έχει πάνω τον damage και στο θώρακά του αυτά που είχε τέλος πάντων Joker, το χαμόγελο και τα σχετικά. Πλάκα έχει, ίσως διακοσμήσει το background μας, γιατί όχι. Είναι DC, δεν είμαι τόσο fan της DC, αλλά παρόλα αυτά είμαι ευχαριστημένος γιατί τουλάχιστον αυτό το κουτί είχε και ένα collectible πέρα από τα αντικείμενα, τα υπόλοιπα αντικείμενα, όχι ότι δεν μ' άρεσαν, αλλά τα δύο τα είχα, η μπλούζα δεν μ' άρεσε, εντάξει, η μπλούζα δεν μου λέει κάτι.
Αυτά. Τώρα, αντικειμενικά για κάποιον που παίρνει πρώτη φορά αυτό το κουτί, είναι ένα καλό κουτί. Γιατί αυτό το καπέλο στην Ελλάδα κάπου στα 15 ευρώ, 3 πάνω, 3 κάτω, πες το βρίσκεις κάπου εκεί. Αυτά εδώ τα ευτή παγωθεί και ξέρω εγώ, να κάνω 7, 8, 10 ευρώ το πολύ, δεν νομίζω παραπάνω. Αυτό εδώ που δεν έχω ιδέα, αυτά δεν τα έχω δει καθόλου. Αυτό μπορεί να το βρεις και 5, μπορεί να το βρεις και 10 όμως. Είναι ιδιαίτερο περίεργο αντικείμενο. Και οι μπλούζες τους, οι οποίες μπλούζες τους δεν είναι licensed και δεν έχουν και την καλύτερη στάμπα, κάπου στα 10, άντε κάνα 15 το πολύ, περίπου εκεί, γιατί είναι ένα t-shirt, ας πούμε, μια πολύ απλή στάμπα. Αυτά είναι τώρα, παιδιά, τις τιμές που λέω, επειδή έχω ξέρεις μηνύματα αυτά, ότι να εκείνη την τιμή δεν είπες καλά, να εγώ το βρήκα και αυτά. Μην μου πεις τώρα ότι αυτό το καπέλο το βρήκες στο Amazon 6 δολάρια, γιατί για να το φέρεις από το Amazon το αμερικάνικο θα σου βγει 46 δολάρια. Εγώ τις τιμές που λέω κάθε φορά στα βίντεο μου είναι προσεγγιστικά πάντα. Και είναι στο περίπου, δηλαδή, για τιμές Ελλάδας. Μιλάω για τιμές Ελλάδας. Περίπου τις τιμές που έχω δει εδώ στην Ελλάδα. Όχι τιμές που μπορεί να το βρεις απ' έξω, είτε ξέρω εγώ στην Αμερική, είτε στην Αγγλία, είτε οπουδήποτε. Εκεί σίγουρα είναι άλλες τιμές. Αλλά δεν μπορείς να το πάρεις από εκεί. Εκτός και αν ζεις εκεί, αν ζεις εκεί, πραγματικά οι τιμές που λέω εγώ στα δικά μου βίντεο δεν είναι για σένα. Αλλά για τους Έλληνες, ας πούμε, αυτές τις τιμές που αναφέρω σε κάθε βίντεο είναι προσεγγιστικές πάντα 2-3 πάνω, 2-3 κάτω. Και μιλάμε για Ελλάδα πάντα, έτσι. Γιατί είχα μείνει, ας πούμε, ένα αυτό το τάδε καπέλο, λέω τώρα εγώ, κάνει 6 δολάρια στο Amazon. Εσύ γιατί λες κάνει 15? Γιατί στο Amazon μιλάμε για Αμερική, που είναι και η χώρα που ξέρω εγώ τι φθηνό είναι, και ίσως είναι η εταιρεία εκεί ή οτιδήποτε τέτοιο. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου. Εντάξει, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το κουτί. Ένα αρκετά μέτριο κουτί για κάποιον που ξεκινάει πρώτη φορά αυτό το κουτί. Ωραίο κουτί, αλλά για εμάς που είμαστε παλιοί συνδρομητές, ένα πολύ κακό κουτί, γιατί τα δύο αντικείμενα τα έχουμε. Το ένα είναι μέτριο και η μπλούζα. Αυτά, παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.